Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Βρέθηκε σε πολλά περίπτερα υπουργείων, φορέων και επιχειρήσεων. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στο περίπτερο της ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, όπου και συναντήθηκε με τους πριτάνης των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση επίσκεψης και σε άλλα περίπτερα της ΔΕΘ, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης θεώρησε χρέος του να επισκεφτεί την δημιουργία υποστηρίξεως των αστυνομικών από την Κομωτινή που είχε την ευθύνη φύλαξης του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την 27η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Βρέθηκε σε πολλά περίπτερα υπουργείων, φορέων και επιχειρήσεων. Στάθηκε όμως ιδιαίτερα στο περίπτερο της ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, όπου και συναντήθηκε με τους πριτάνης των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και τους επικεφαλείς του ΔΟΑΤΑΠ και της Ανεξάρτητης Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στον εκθεσιακό χώρο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο πρώην Υπουργός Παιδείας, μαζί με τον Πρίτανη κύριο Φώτη Ομάρη και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, είχε την ευκαιρία να συζητήσει αναλυτικά με τους Πριτάνης των άλλων πανεπιστημίων και τον πρόεδρο της Αρχής τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και κυρίως την αναθεώρηση του άρθρου 16 που προετοιμάζει η κυβέρνηση διαμορφώνοντας ενδιαφέροντα συμπεράσματα χρήσιμα και για τον ίδιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ή την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος όποτε εκ νέου συσταθεί. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης και σε άλλα περίπτερα της ΔΕΘ, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης θεώρησε χρέος του να επισκεφτεί τη δημιουργία υποστηρίξεως των αστυνομικών από την Κομωτινή που είχε την ευθύνη φύλαξης του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Η επίσκεψή του ήταν μια ευχάριστη και χρήσιμη έκπληξη για τα μάχημα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας της Ροδόπης που είχαν την ευκαιρία να τον ενημερώσουν για θέματα που αφορούν στους ίδιους αλλά και στην βελτίωση του εξοπλισμού και γενικότερα των μέσων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών. Ο βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας με αυτή τη συμβολική κίνηση θέλησε να τιμήσει τη δημιουργία που πρώτη το 2020 έσπευσε να στηρίξει τη μάχη του Εύρου. Οι οικισμοί της Ροδόπης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου συμπεριλαμβάνονται κατά το πλείστον στα μέτρα των αρμόδιων φορέων για παρατάσεις σε φορολογικές υποχρεώσεις και πολλά άλλα. Αναλυτικά θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, όπως εστάλησαν στον βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Οι οικισμοί της Ροδόπης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου συμπεριλαμβάνονται κατά το πλείστον στα μέτρα των αρμόδιων φορέων για παρατάσεις σε φορολογικές υποχρεώσεις κλπ. Αναλυτικά πιο κάτω οι απαντήσεις όπως εστάλησαν στον βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Λόγω των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που έχουν διαμορφωθεί σε περιοχές της χώρας εξαιτίας των πυρκαγιών και με σκοπό τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους και την αξιοποίηση ευνοϊκών ρυθμίσεων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΕΔΕ προχώρησαν στην έκδοση σχετικών αποφάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων. Ελήφθη υπόψη ότι οι πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα την απορρίθμιση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στις πληγήσεις περιοχές, η οποία έπρεπε να αποκατασταθεί. Με το άρθρο 69 του νόμου 5045 του 2023, ΦΕΚ Α136 κάθετος 29 Εβδόμου του 2023, απαλλάσσονται από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων για τα έτη 2023, 2024 και 2025. Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπαίδου που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μήνα Ιούλιο του 2023 έως και την 25η Ιουλίου του 2023 και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι δελτίου επανελέγχου ή έκθεσης αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση ή πρωτοκόλλο αυτοψίας επικίνδυνο ετοιμόρροπου κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που εκδίδονται έως την 31η του 2024 και κατά το κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως οι αποφάσεις Α 1115 κάθετος 2023, ΦΕΚ Β 4700
1779 κάθετος 28 Εβδόμου του 2023 και Α 1112 κάθετος 2023 με τις οποίες αντίστοιχα παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής και αναστέλλεται η ίσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων με κύρια κατοικία ή έδρα ή επαγγελματική εγκατάσταση στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές για το χρονικό διάστημα 6 μηνών. Οι νέες προθεσμίες καθορίζονται από 17 ως 23 Ιανουαρίου του 2024 και παρατείνονται οι προθεσμίες εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπόν έμεσων φόρων για τους φορολογούμενους που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η νέα προθεσμία για τους πληγέντες υποχρέους είναι η 31η Αυγούστου του 2023. Περαιτέρω εκδόθηκαν οι αποφάσεις Α 1119 και Α 1120 με τις οποίες παρατάθηκαν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο οι προθεσμίες καταβολής και αναστολής ίσπραξης βεβαιωμένων οφειλών καθώς και προθεσμιών εκπλήρωσης δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ κλπ. Αντίστοιχα για νέες περιοχές που επλήγησαν και από αυτές τις πυρκαγιές. Κατόπιν με γνώμονα και πάλι την αρρωγή των πυρόπληκτων και λαμβανομένου υπόψη της αποφάσης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας πληγησών περιοχών, εκδόθηκε η απόφαση Α 1129 με την οποία παρατείνονται μέχρι 29/9 του 2023 οι προθεσμίες εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών και λοιπόν έμεσων φόρων για τους υποκείμενους των φόρων που έχουν την έδρα ή υποκαταστήματα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2023. Τέλος, με τις Α 1127 και Α 1128 αποφάσεις τροποποιήθηκαν ως προς τις περιοχές και τις προθεσμίες, η Α 1115 και η Α 1119 αποφάσεις αντίστοιχα αφορούν την παράταση καταβολής και αναστολής ίσπραξης βεβαιωμένων οφειλών. Η ανάγκη τροποποίησης αυτών κρίθηκε αναγκαία λόγω του γεγονότος ότι δεν επλήγει το σύνολο των επιχειρηματικών οντοτήτων και των οικοκυριών σε περιοχές που αυτές αναφέρονται στις αρχικές αποφάσεις. Με ευχές για καλή σχολική χρονιά, συλλογική και ατομική πρόοδο υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές τους στα σχολεία του Δήμου Μαρονίας Απών, όπου το πρώτο κουδούνι ήχησε το πρωί της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου του 2023. Η τελετή του αγιασμού πραγματοποιήθηκε παρουσία μαθητών, των γονέων τους καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, κ. Δίνος Χαριτόπουλος, παραβρέθηκε σε όλους τους αγιασμούς που τελέστηκαν στα σχολεία της Ξυλαγανής και των Σαπών. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με ευχές για καλή σχολική χρονιά, συλλογική και ατομική πρόοδο υποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές τους στα σχολεία του Δήμου Μαρονίας Απών, όπου το πρώτο κουδούνι ήχησε το πρωί της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου του 2023. Η τελετή του αγιασμού πραγματοποιήθηκε παρουσία μαθητών και των γονέων τους, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, κ. Δίνος Χαριτόπουλος, παραβρέθηκε σε όλους τους αγιασμούς που τελέστηκαν στα σχολεία της Ξυλαγανής και των Σαπών. Στο μήνυμά του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος, αφού εξέφρασε την συμπαράστασή του σε γονείς και μαθητές των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές και τις πλημμύρες, επισήμανε τα εξής. Καθώς ξεκινάμε ένα νέο σχολικό έτος, θα ήθελα να μην ξεχνάτε ότι το σχολείο είναι ο τόπος όπου η γνώση, η ανάπτυξη και οι ευκαιρίες για κοινωνικότητα συναντώνται. Ιδιαίτερα σε εσάς τους μαθητές εύχομαι να εξερευνήσετε, να μάθετε και να αναπτύξετε τις ικανότητές σας να δημιουργήσετε φίλους και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Να είστε βέβαιοι ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι στο πλευρό σας για να καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Εύχομαι σε όλους μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς των παιδιών πρόοδο, δύναμη και υγεία για τη νέα σχολική χρονιά.
Χθες Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης και το 12ο Δημοτικό Σχολείο τελέστηκε ο επίσημος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στην Ξάνθη. Την ακολουθία του αγιασμού τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, κ. Παντελεήμων, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Στυλιανίδου και ακόμη πολλοί άλλοι. Ας δούμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Χθες Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης τελέστηκε ο επίσημος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Την ακολουθία του αγιασμού τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, κ. Παντελεήμων, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Στυλιανίδου και άλλοι πολλοί. Αμέσως μετά ακολούθησαν τα εγκαίνια των νέων γηπέδων μπάσκετ που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου που έγιναν με τη χορηγία του Ιδρύματος «Μαζί για το Παιδί». Στον χώρο βρέθηκε η εκπρόσωπος της Ένωσης, κυρία Μαρτίδου, η οποία μαζί με τον Μητροπολίτη Ξάνθης έκοψαν την κορδέλα. Οι αυριανοί δάσκαλοι, οι αυριανοί καθηγητές, οι αυριανοί δήμαρχοι, οι αυριανοί δικηγόροι, δικαστικοί, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί. Άρα λοιπόν η σημαντικότερη, η στρατιωτική, η σημαντικότερη επένδυση την οποία θα μπορούσε να κάνει μια πολιτεία σήμερα είναι προς την παιδεία. Γιατί εσείς αποτελείτε το μέλλον αυτής της πατρίδας. Το σχολείο υποδέχεται τα νέα παιδιά της πρώτης του Δημοτικού. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα πρέπει να προσέχετε τα μικρότερα, ούτως ώστε να προσαρμοστούν μέσα στη σχολική μονάδα. Σήμερα όμως είναι και μια σημαντική μέρα για τους γονείς και μάλιστα για τους γονείς εκείνους που φέρνουν για πρώτη φορά το παιδί τους στο σχολείο, να μάθει γράμματα, να γίνει καλός άνθρωπος. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους διευθυντές, τους καθηγητές, καλή δύναμη και καλή υπομονή στο έργο τους, στους γονείς, δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ζωής. Και να καλωσορίσω την κυρία Μαρτίνου και να την παρακαλέσω να μεταφέρει στον κύριο Μαρτίνο, τον Αθανάσιο, τις ευχαριστίες μας για ό,τι έχει κάνει εδώ για τα νέα γήπεδα, αλλά να πω ότι εδώ και 3 χρόνια ο κύριος Μαρτίνος στηρίζει με ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό το επίδομα που δίνουμε στο 3ο παιδί που γεννιέται σε ολόκληρη την Θράκη. Και να πω ότι όταν άρχισε το πρόγραμμα το 1999, ξεκινήσαμε με 300
τρίτεκνες οικογένειες στη Θράκη. Και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 5.000 τρίτεκνες οικογένειες. Καταλαβαίνετε ότι τα νέα ζευγάρια έχουν διάθεση να τεκνοποιήσουν, αλλά θέλουν και ένα στήριγμα. Και αυτές τις μέρες δίνουμε πάλι την τρίτη δόση του επιδόματος της οικογένειας εδώ στη Θράκη. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, η ελληνική αστυνομία βρέθηκε το πρωί χθες στα δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τους αστυνομικούς να μοιράζουν ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελιδοδέκτες με περιεχόμενο κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς και ευχές για τη νέα σχολική χρονιά στους μικρούς μαθητές και γονείς τους. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, η ελληνική αστυνομία βρέθηκε χθες το πρωί στα δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τους αστυνομικούς να μοιράζουν ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες με περιεχόμενο κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς και ευχές για τη νέα σχολική χρονιά στους μικρούς μαθητές και τους γονείς τους. Μέσα από τα συγκεκριμένα φυλάδια δίνονται συμβουλές και περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο βασικοί κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να ενημερωθούν οι μικροί μαθητές πώς να κυκλοφορούν στον δρόμο με ασφάλεια, ενώ επιπλέον περιέχουν χρήσιμες οδηγίες για τους γονείς, έτσι ώστε να παρέχουν τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή στα παιδιά τους, δίνοντας το καλό παράδειγμα. Επισημαίνεται ότι όπως κάθε χρόνο βρίσκονται δίπλα στους μικρούς μαθητές, διαθέτοντας εξειδικευμένο αστυνομικό προσωπικό με σκοπό την πραγματοποίηση παρόμοιων ενημερωτικών δράσεων, ενώ καθ' όλο το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους θα πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία. Ευχήθηκαν σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά και τόνισαν ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα βρίσκονται πάντα σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και τους προέδρους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που τυχόν θα ανακύψουν σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά είναι θέμα παιδείας και αποτελεί βασική προτεραιότητα που απαιτεί τη συμβολή όλων μας. Κατά τη συνεδρίαση της 6 Σεπτεμβρίου του 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής με την υπαριθμών 216 κάθετος του 2023, απόφασή του καθόρισε σε κοινόγνωστους δημοτικούς χώρους, πεζοδρόμια και ειδικότερα στα στέγαστρα αφετηρίων και στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας, παρακάτω, τις θέσεις που θα ακούσουμε παρακάτω στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, υπαίθριας διαφήμισης. Κατά τη συνεδρίαση της 6 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής με την υπαριθμών 216 κάθετος του 2023, απόφασή του καθόρισε σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, πεζοδρόμια και ειδικότερα στα στέγαστρα αφετηρίων και στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας τις παρακάτω 23 θέσεις υπαίθριας διαφήμισης στις εξής διευθύνσεις: Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 15-17, Ορφέως 28, Υψηλάντου 2, Υψηλάντου 42, Ορφέως 41, Σισμάνογλου 56, Τέρμα Σισμάνογλου, Σισμάνογλου 45, Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατία 40, Αγχιάλου 53, Γρηγορίου Μαρασλή 4, Λεωφόρος Ηρών 125, Λεωφόρος Ηρών 114 έως 116, Λεωφόρος Ηρών 73, Θησαίος 1, Λεωφόρος Ηρών 128, Πρωταγόρα, Δημοκρίτου 15, Εθνικής Αντιστάσεως, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου 3, Φιλίππου 80, Κακουλίδου 20. Ο συνδυασμός πρότυπο για την Ξάνθη του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου έκανε την εμφάνισή του δυναμικά ως παράταξη την τελευταία μέρα των γιορτών Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. Στο Σύλλογο Μικρασιατών Ξάνθης, περισσότεροι από 50 με 60 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι μαζεύτηκαν και διασκέδασαν μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο της παράταξης, κύριο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο συνδυασμός πρότυπο για την Ξάνθη του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου έκαναν την εμφάνισή τους δυναμικά ως παράταξη την τελευταία μέρα των γιορτών Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. Στον Σύλλογο Μικρασιατών Ξάνθης, περισσότεροι από 50 με 60 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι
μαζεύτηκαν και διασκέδασαν μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχο της παράταξης, Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, και έστειλαν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και νίκης πως στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου η παράταξη πρότυπο για την Ξάνθη θα είναι αυτοί που θα διοικήσουν την επόμενη μέρα τον Δήμο Ξάνθης, ώστε να είναι ένας Δήμος πρότυπο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση και συγκεκριμένα στον αγώνα που αναμένεται να διεξαχθεί αύριο στην Κομωτινή και αφορά τον Πανθρακικό. Να δούμε τώρα και τι γίνεται στο κύπελλο Ελλάδος, στο ποδόσφαιρο και την αυριανή αναμέτρηση του Πανθρακικού. Αύριο λοιπόν η ομάδα του Πανθρακικού στις 3 μετά μεσημβρία στην έδρα του υποδέχεται την ιστορική ομάδα του Εθνικού Πειραιά για την τρίτη φάση του θεσμού του κυπέλου. Να θυμίσουμε πως στην πρώτη φάση ο Πανθρακικός απέκλεισε το Μέγα Αλέξανδρο Αγίας Μαρίνας Σημαθίας κερδίζοντάς τον με 5-0, ενώ στη δεύτερη φάση του θεσμού και πάλι στην Κομωτινή απέκλεισε το Θησέα Αγριάς Μαγνησίας κερδίζοντάς τον με το επιβλητικό 6-0. Αν προκριθεί η ομάδα του Πανθρακικού στην τέταρτη φάση στην Κομωτινή, θα φιλοξενήσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Αστέρα Λιανοκλαδίου Γιούχτα Κρήτης. Στην φάση αυτή, την τρίτη, τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι τα εξής: Μακεδονικός Εγάλεο, Ηλιούπολη Λεβαδιακός, Χανιώτης Τηλικράτης Λευκάδας, Ιωνικός Άθενς Καλυθέα, Αιωλικός Αναγέννηση Καρδίτσας, Παραλίμνιο Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη Ηρακλής, Αχαρναϊκός Παναχαϊκή, Παναργιακός Παμβουπρασιακός, Κισαμικός Απόλλων Πόντου, Ζάκυνθος Νικηβόλου, ενώ ματαιώθηκε η συνάντηση Όφη Εράπετρας Καμπανιακού Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.